Κόντρα στην Φενέρμπαχτσε, κόντρα στην ομάδα από την Τουρκία. Θα επιδιώξει αυτό που δεν κατάφερε κόντρα στους Ολλανδούς. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα παρουσιαστεί με ένα διαφορετικό σχήμα απόψε, καθώς στην ενδεκάδα μετρηματίστηκε στο χαλάρωμα, στο ξεμούδιασμα στην ουσία που έκανε η Φενέρμπαχτσε σήμερα το πρωί. Μάλλον επιδεινώθηκε, αν είναι ασφαλής η πληροφορία, σε ένα πρόβλημα το οποίο του Champions League. Γιατί σε αναμέτρηση είναι ο Γκράφε, ο Γερμανός. Τον βλέπετε εδώ να κάνει την είσοδο τώρα στον αγωνιστικό χώρο μαζί με τους συνεργάτες του και να ακολουθούν οι παίκτες του ΠΑΟΚ και της Φενέρμπαχτσε για αυτό το πολύ μεγάλο, επαναλαμβάνω, παιχνίδι στο πλαίσιο της τελευταίας προκριματικής φάσης πριν από τους ομίλους του Europa League. Με τους Τούρκους στη σέντρα. Εδώ ο Γερμανός, ο Γκράφε, και πάμε. Λέσε ο Κοντρέρας, η κεφαλιά από τον Μουσλίμοβιτς. Σαλβιδίδης κατεβάζει. Στα εφάουλ, ο Γκράφε λέει να συνεχίσουν να παίζουν οι ποδοσφαιριστές. Κοντρέρας. Βιτόλο για τον Μπουσαϊντή. Σέντρα χαμηλά, η μπάλα περνάει. Ο Ίβιτς αφήνει για τον Βιερίνια. Βιερίνια που ελίσσεται. Με εξαιρετικό τρόπο από τον αντίπαλό του κρατάει, γυρίζει προ... Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση όπου υπήρχε φάουλ από τον Ιλχάν, παρότι δεν το έδωσε ο Γερμανός. Και εδώ η εξαιρετική προσπάθεια σε πρώτο χρόνο βιατά για τον Άλεξ, ο Λίνο στον Βιερίνια. Με εξαιρετικό τρόπο απέφυγε τον αντίπαλό του, έδωσε τον Ίβιτς. Ίβιτς κρατάει, δίνει για τον Γκαρσία, αμέσως αυτός για τον Μπουσαϊντή. Σέντρα του Τινίσιου, το πλάγιο, αλλά στην πλάτη του Τζανέρ. Άγιο εκτέλεσε αμέσως ο Μουσαϊντή για τον Βιτόλο και πάλι. Τινίσιος, η σέντρα, η μπάλα στο Βιερίνια, γκολ! 1-0 στο 19, παίρνει την απόκρουση ο Πορτογάλος και με το σούτ στην κίνηση με δύναμη δεν αφήνει κανένα περιθώριο στο Βολκάνο. Πάω ξεκινάει ιδανικά με αυτό το γκολ από το Βιερίνια στο 19. Εδώ οι πανηγυρισμοί παικτών του ΠΑΟΚ για τον γκολ που βλέπετε ξανά από τη σέντρα του Μπουσαϊντή. Η απόκρουση, η μπάλα φτάνει στον Βιερίνια, το σκέφτεται ούτε στιγμή, σουτάρει όπως του έρχεται η μπάλα και τη στέλνει στη γωνία με δύναμη, στη γωνία του Βολκάν. Δεν έχει κανένα περιθώριο για να αντιδράσει. 1-0 στο 19. Το γκολ από τον Βιερίνια, ό,τι καλύτερο για τον ΠΑΟΚ νομίζω σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού. Ακούσουμε τον Κωστή Μπότσαρη. Ο παίκτης ο οποίος συμμετείχε λιγότερο σε αυτούς τους πανηγυρισμούς ήταν ο Μπουσαϊντή, ο δημιουργός της φάσης, ο οποίος έτρεξε. Και εμείς βλέπουμε ξανά το γκολ του Βιερίνια από μια κάμερα η οποία έμεινε πάνω στον παίκτη. Βλέπετε τον ακολουθεί σε όλο τον πανηγυρισμό του. 4 περίπου λεπτά ο πανηγυρισμός Βιερίνια με τον Γκαρσία και η αντίδραση Βολκάν μετά το γκολ που ξάφησε, αλλά κινήθηκε γρήγορα και ο Λίνο για πήρε την μπάλα. Να δώσω Βιερίνια και πάλι. Πετάει μπροστά για τον Μουσλίμοβιτς. Ο Βόσνιος ελίσσεται, γυρίζει ο Βολκάν τελευταία στιγμή. Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να πετύχει τον ευνηδιασμό τώρα. Να εισπράξει ακόμη μεγαλύτερα ο Γκαρσία για τον Βιερίνια. Είναι καλή πάσα, ευκαιρία για το 2-0 έξω. Πλασάρι πάνω από τα δοκάρια ο Βιερίνια, ο οποίος ζητάει κόρνερ, αλλά ο Γκράφε λέει ότι ήταν out. Εδώ ξανά καταπληκτική πάσα από τον Γκαρσία. Την τελευταία στιγμή βάζει το πόδι τον Γιοχάν. Εδώ βλέπετε δυσκολεύει τον Βιερίνια. Είναι σωστή νομίζω η απόφαση του Γκράφε. Δεν υπήρχε κόρνερ, δεν πήρε την μπάλα ο Γιοχάν. Ο Ίβιτς στο Βιερίνια, ο οποίος νομίζω ότι είναι σε μεγάλη πραγματικά. Σέντρα από το Λίνο, δεν μπορεί ο Σαλπιγκίδης, ο οποίος κινήθηκε στην πορεία της μπάλας. Άλλη μια καταπληκτική σέντρα από το Λίνο και νομίζω ότι φαίνεται, δείτε και πάλι, νομίζω ότι φαίνεται πολύ καθαρά απόψε πόσο σημαντικός είναι αυτός ο ποδοσφαιριστής για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, για την Πιτόλο για τον Γκαρσία.
Αυτός για τον Βιερίνια που επιταχύνει, δεν μπόρεσε να τσιμπήσει την μπάλα και να περάσει από τον Γιοχάν. Ο Λίνο. Αλλά έξω και υπάρχουν δύο παίκτες. Χτύπησαν, ήταν ο Μεχμέτ το Πούζο ο οποίος σηκώθηκε και ο Βιερίνια ο οποίος τον βλέπετε εδώ πως έπεσε. Αλλά και αυτός είναι έτοιμος να σηκωθεί. Παύλο Γκαρσία, στον δέκτη σας. Στιγμές όπως η προηγούμενη για την οργάνωση του παιχνιδιού. Ας δούμε τη φάση όμως. Ναι, ο Μπουσαϊδή παίρνει από τον Βιτόλο. Ανοίγει πολύ, παρόλα αυτά καταφέρνει να γυρίσει. Αλλά είναι... Τρεις παίκτες της Φενέρμπαχτσε. Με κάρτα έως τώρα στο παιχνίδι ο Λουγκάνο, ο Σεμίχ και ο Τζανέρ. Να δούμε τώρα τον Μουσλίμοβιτς, περνάει από το Βολκάν, γυρίζει. Δεν ξέρω αν πρόλαβε την μπάλα. Ο παίκτης της Φενέρ την πρόλαβε πριν περάσει τη γραμμή. Τεράστια ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ να κάνει το 2-0 στις καθυστερήσεις. Εδώ ξανά η πάσα για τον Μουσλίμοβιτς, ο οποίος προσπαθεί να αποφύγει τον Βολκάν, γυρίζει και τρέχει ο παίκτης της Φενέρ και πράγματι φαίνεται ότι πρόλαβε το 2-0. Εδώ ξανά η ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Το σουτ και αυτός που καταφέρμα την Φενέρμπαχτσε. Αυτά για το πρώτο ημίχρονο από την Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ προηγείται πρώτων 46 λεπτών. Χειροκροτήματα τώρα γιατί επιστρέφουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ από τα αποδυτήρια. Για το δεύτερο ημίχρονο ΠΑΟΚ που όλα δείχνουν ότι θα συνεχίσει. Ζεσταίνεται και ο Θοδωρής Αγοράκης παρακολουθεί το παιχνίδι. Τελέστηκε τελικά η επέμβαση από τον Γκρέσιτ στο σουτ. Έκανε ο Μεχμέτ το πουζ και όχι ο Άλεξ. Φαινόταν ότι θα είναι ο εκτελεστής. Να το. Βλέπετε, έρχεται ο Μεχμέτ το πουζ. Σουτάρει δυνατά. Έχει χώρο και τη δυνατότητα για μια καλή σέντρα. Την έκανε ο Βραζιλιάνος. Έβγαλε ο Ιλχάν τελευταία στιγμή. Και τώρα ο Άλεξ και ο Νιάνγκ. Πάσα εδώ σε Νεγαλέζο. Τη σταμάτησε. Έτρεξε κοντά του ο Κριστιαν. Αλλά τώρα εκεί όπου ελύσε το Μπουσαϊντή γυρίζει. Τρεις παίκτες δεν καταφέρνει να δώσει για τον Άλεξ. Κυνηγάει. Διεκδικεί την μπάλα και παίρνει φάουλ από ποιον, από τον Βιτόλο. Αν είναι από αυτόν και θα δει κάρτα, είναι η δεύτερη. Και είναι μια πολύ κακή στιγμή για τον ΠΑΟΚ. Στο 57 ο Βιτόλο βλέπει δεύτερη κίτρινη κάρτα. Έτσι ο ΠΑΟΚ αναγκάζεται να μείνει με 10 παίκτες. Βιτόλο που χαμογελάει. Το Γκράφε που δεν το σκέφτηκε πολύ. Υπάρχουν και νεύρα μέσα στον Γκαρσία και παίκτες της Φενέρ. Εδώ βλέπετε ξανά πως σήκωσε ψηλά το πόδι αντικανονικά στο πρόσωπο του Νιάνγκ Βιτόλο, πάση για την οποία είδε την δεύτερη κίτρινη κάρτα και αποβλήθηκε. Πράγματα γίνονται δύσκολα τώρα για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος θα πρέπει να καλύψει αυτό το κενό που δημιουργείται με την έξοδο από το παιχνίδι ενός σημαντικού παίκτη στην ενδεκάδα της ελληνικής ομάδας. Βιτόλο, ο οποίος κάτι δείχνει στον τέταρτο διετή, του εξηγεί ότι δεν θα έπρεπε για να είναι όπως και νωρίτερα ο Μεχμέτ το πούς. Τελικά ο Άλεξ ήταν που εκτέλεσε στη γωνία του Κρέσιτς, ο οποίος δείχνει να είναι σε καλή βραδιά. Μετάγεται και σε αυτή την περίπτωση και βγάζει την μπάλα σε πλάγιο. Βλέπετε ξανά στη γωνία ο Κρέσιτς, το πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Και ο κόσμος της Κερκίδες. Βέβαια δεν υπάρχει κενό ούτε στους διαδρόμους. Μιγάει ο Βιερίνια και παίρνει την μπάλα καθαρά. Ψάχνει ένα στήριγμα, φάουλ. Με το οποίο κράτησε ο Σέλτσοκ. Κινείται επικίνδυνα προς την περιοχή του ΠΑΟΚ, αλλά το σταματάει εκεί ο Κοντρέρας. Αποφασιστικότητα και απόλυτη επιτυχία για πάνω στον αντίπαλο τον Χιλιανός. Και ο Δερμιτζάκης φωνάζει στους παίκτες του να βγούνε. Γκαρσία πολύ ωραία για τον Λίνο. Ωραία πλάνα. Ειδικά. Και παρατηρήσεις στον Ουρουάνο από τον Γερμανό διετή. Τώρα ο Κοντρέρας έκοψε τον Νιάνγκ που προσπαθεί να ξανακερδίσει. Αλλά ο Κοντρέρας ο μεγάλος εδώ. Δείτε πόσο θετικά, με πόσο μεγάλη αποφασιστικότητα καθαρίζει τη φάση κόντρα στον Λίνο. Με τρεις παίκτες στην περιοχή ο ΠΑΟΚ. Σέντρα από τον Λίνο, δεύτερο δοκάρι. Ο Βιερίνια είναι μόνος, κατεβάζει, γυρίζει, ευκαιρία απίστευτο. Σε κενή αιστεία ο Παπάζογλου σουτάρει πάνω από τα δοκάρια. Ο ΠΑΟΚ κάνει εκπληκτική ευκαιρία να κάνει το 2-0 στις καθυστερήσεις.
Δείτε το. Είναι από αυτά που λένε ότι δεν χάνονται, αλλά η φάση αυτή αποδεικνύει ότι όλα μπαίνουν και όλα χάνονται στο ποδόσφαιρο. Το βλέπετε ξανά. Την ευκαιρία. Κοντρόλ του Βιερίνια, το γύρισμα παρεβάλλε που λέμε στο ποδόσφαιρο. Από το Σενεγαλέο στα σώματα. Η ευκαιρία για την Φενέρ, σώζει ο Κρέσιτς και στο σουτ. Ναι, επέμβαση από το Κρέσιτς. Όχι, δεν την βρήκε. Άουτ δίνει. Ο Γερμανός παρόλα αυτά, οι συμπαίκτες του τρέχουν να αγκαλιάσουν και να ευχαριστήσουν τον Κρέσιτς για το γεγονός ότι εδώ. Στην ευκαιρία με τον Μεχμέτο Πούς στο τέταρτο. Πολύ ωραία για τον αγώνα, κύριε Δερμητσάκη. Συγχαρητήρια για την νίκη. Θέλω να πω συγχαρητήρια στα παιδιά γιατί η προσπάθειά τους ήταν συγκλονιστική. Ευχαριστώ πολύ. Φιδωλός, αυτή ήταν η λακωνική, πολύ σύντομη δήλωση από τον Παύλο Δερμητσάκη. Είδαμε στα πλάνα και εξακολουθούμε να βλέπουμε τους παίκτες του ΠΑΟΚ να αποθεώνουν.